Και πάλι εδώ κοντά σας με μια σούπερ συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πιάτο που αρέσει σε όλους μας, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό twist. Η συνταγή που θα κάνουμε θα είναι πατάτες au gratin, αλλά θα ενσωματώσουμε μέσα σε αυτό το πιάτο και λίγο κουνουπίδι, ένα λαχανικό που μου αρέσει πολύ. Και θέλουμε να δείξουμε έναν τρόπο που να αξιοποιήσετε το λαχανικό αυτό ή περισσεύματα το λαχανικό αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει σε άλλα πιάτα. Λοιπόν, εδώ έχω δώσει ένα μικρό προβάδισμα και μέσα στην κατσαρόλα βρίσκεται κρέμα γάλακτος, θα σμπυρώσω λίγο ακόμα, γάλα και κομμένες πατάτες. Θα δείξω πώς θα γίνουν αμέσως τώρα. Θα προσθέσουμε λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, σκόρδο και βούτυρο. Η ιδέα εδώ είναι να αφήσουμε αυτό το μείγμα να μαγειρευτεί, έτσι ώστε να συμπυκνωθεί το υγρό που βρίσκεται εδώ μέσα και να μαλακώσουν κάμποσο οι πατάτες. Θέλουμε να είναι σχεδόν έτοιμες για να φαγωθούν. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θα έχετε δει ίσως πολλές συνταγές που για au gratin βάζουμε όλα τα υλικά στο ταψί και τα ψήνουμε στο φούρνο. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι, σίγουρα θα κερδίσετε κάποιο χρόνο. Η υφή όμως που μας δίνει αυτή η διαδικασία στο πιάτο είναι πολύ ανώτερη. Θα χρειαστείτε σίγουρα μαντολίνο. Γιατί μαντολίνο? Γιατί θέλουμε να είναι λεπτά κομμένα. Γιατί να είναι λεπτά κομμένα? Για το λόγο που είπα μόλις προηγουμένως. Θέλουμε μια πολύ ωραία και καλή υφή. Αν είναι πιο χοντρά τα λαχανικά κομμένα, δεν θα την πετύχουμε ποτέ. Οπότε, μαντολίνο. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε. Εντάξει. Στην ουσία μπορώ να δω από μέσα. Είναι διαφανές κατά κάποιο τρόπο. Και κόβουμε τις φέτες προσεκτικά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε με το μαντολίνο. Και έχουμε αυτές εδώ τις φέτες. Εάν θέλετε να σπάσετε τη διαδικασία και σας πιέζει ο χρόνος, μπορείτε να τις βάλετε σε λίγο νερό και να τις χρησιμοποιήσετε μετά από λίγη ώρα ή την επόμενη μέρα ενδεχομένως. Και αυτό που δεν έχουμε βάλει και έχω ξεχάσει και είναι πολύ σημαντικό είναι το αλάτι, οπότε θα προσθέσω αλάτι εδώ. Προσπαθούμε να μην σπάσουμε τις πατάτες, όχι ότι είναι τραγικό αν αυτό συμβεί, αλλά είναι πιο ωραίο να παραμείνουν έτσι μεγάλες για εμφανισιακούς κυρίως λόγους. Που σημαίνει ανακατεύουμε έτσι προσεκτικά, δεν χρειάζεται γρήγορο ανακάτεμα, απλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα κολλήσουν στον πάτο. Οπότε που και που ένα χαλαρό ανακάτεμα όπως μόλις έκανα κουνώντας την κατσαρόλα. Κουνουπίδι. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Σίγουρα το κουνουπίδι δεν στέκεται όπως στέκεται η πατάτα, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Σημαίνει θα έχουμε αυτά τα τρίματα, μια χαρά θα μπουν και αυτά μέσα. Καλό είναι να αποφύγουμε μεγάλα κομμάτια, πολύ χοντρά κομμάτια όπως αυτά εδώ, αλλά όλα τα υπόλοιπα ή να τα ψιλοκόψουμε λίγο με το μαχαίρι, όλα τα υπόλοιπα θα μπουν μέσα και θα είναι μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι να τσεκάρουμε λίγο το μαγείρεμα στην πατάτα. Βλέπουμε εδώ πως έχει πήξει ουσιαστικά η κρέμα από το άμυλο της πατάτας, που είναι αυτό που θέλουμε, και πως η πατάτα είναι σχεδόν μαγειρεμένη. Θα ολοκληρώσει το μαγείρεμά της στο ταψί όταν θα την ψήνουμε στο φούρνο. Και θα ξεκινήσουμε να στείνουμε το γκρατέν πιάτο μας σε στρώσεις, που σημαίνει κουνουπίδι, και μετά θα σκεπάσω με μια στρώση από πατάτες. Το σημαντικό εδώ είναι να είναι ομοιόμορφες οι στρώσεις, να μην έχουμε αλλού πολύ, αλλού λίγο, έτσι. Θα προσπαθήσουμε να είναι λίγο ομοιόμορφα. Ωραία. Και φυσικά όλα αυτά τα ζουμιά εδώ, όλη αυτή η κρέμα με, και το γάλα με το άμυλο, το βούτυρο που έχουμε βάλει μέσα το σκόρδο, όλα αυτά θα τα βάλουμε μέσα κανονικά, γιατί όλη η γεύση είναι εκεί, ε. Λοιπόν, κουνουπίδι και πάλι. Και εδώ θα βάλουμε και παρμεζάνα. Τη δεύτερη στρώση από πατάτες. Και το υπόλοιπο, το τελευταίο κουνουπίδι. Τρεις στρώσεις κουνουπίδι, τρεις στρώσεις πατάτα θα κάνουμε. Παρμεζάνα. Και την τελευταία πατάτα. Και όλο το ζουμί που έχει μείνει στην κατσαρόλα και παρμεζάνα για την κορυφή. Παρμεζάνα για την κορυφή, και αυτό το πιάτο είναι σίγουρα κορυφή, νομίζω. Και είμαι σίγουρος θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τώρα θα χρειαστεί να το ψήσουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου μισή ώρα με 35 λεπτά. Έχει βγει και το γκρατέν από το φούρνο και είμαι έτοιμος να σερβίρω.
θα τελειώσω με λίγη παρμεζάνα και πιπέρι που δεν βάλαμε κάπου. Αν θέλετε φυσικά μπορείτε να βάλετε. Και είτε αποφασίσετε αυτό το πιάτο να το απολαύσετε στις γιορτές μόνο του, σε ένα μπουφέ, συνοδευτικό σε κάποιο ωραίο κρεατικό που θα φτιάξετε, είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικό σε κάθε περίπτωση. Αποτελεί λόγο να μπείτε στο κανάλι μας, να δείτε τις συνταγές μας και να τις απολαύσετε, να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας και να κάνετε ακόμα περισσότερους. Θα χαρώ να σας ξαναδώ σε μια επόμενη συνταγή.